Ποια είναι η κυρία Κούλα, θέλω να μας περιγράψετε λιγάκι αυτή την ηρωίδα του Μένικου Μανταρέα. Η κυρία Κούλα είναι, νομίζω, η, πλειοψηφία των γυναικών, τουλάχιστον των γυναικών που γνωρίζουμε από τις οικογένειές μας, από τους κοντινούς μας ανθρώπους, από τις γειτονιές μας. Είναι η γυναίκα που αφιερώνεται στο σύζυγο, στην οικογένεια, κάνει κάποια δουλειά πια γιατί αλλιώς δεν γίνεται, πρέπει να δουλεύει και αυτή. Και όλη η προσωπική ζωή, όλη η χαρά της ζωής, η, η δυνατότητα να κάνει κανείς βήματα προς κατευθύνσεις ελευθερίας και όχι η διασφάλιση αυτού του μικρού κύκλου, που όπως λέει το έργο είναι η λίμνη μας, μέσα στην οποία αισθανόμαστε ασφαλείς, ε, μειώνονται στο ελάχιστο. Και ζει κανείς μία τακτοποιημένη ζωή, μέσα στην οποία δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει σκύρτημα, δεν υπάρχει έκπληξη. Αυτήν την τακτοποιημένη ζωή τη κυρία Κούλα έρχεται να ταράξει ένα νέο 21 ετών, ο Μίμη. Τι είναι αυτό που συνδέει δύο τόσου διαφορετικού χαρακτήρε, δύο τόσο διαφορετικού χαρακτήρε όπω το Μίμη και την Κούλα. Η αναζήτηση του άλλου και η δυνατότητα να φανταστεί κανεί τον εαυτό του διαφορετικά, μπαίνοντα μέσα σε έναν άγνωστο χώρο που ανήκει στον άλλον. Η έκπληξη, το ρίσκο. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει η αίσθηση τη ελευθερία, η αίσθηση τη ανανέωση, ότι πετά νεκρά, νεκρά, νεκρό κέλυφος από πάνω σου. Είναι και τα δύο πρόσωπα, πρόσωπα που αναζητούν κάποια πράγματα, δεν είναι πρόσωπα κενά. Τι είναι αυτό που, κατά τη γνώμη σα, ενεργοποιεί αυτή την έκρηξη που είναι ο έρωτα, Τι την ενεργοποιεί αυτή την κυρία Κούλα. Μα το λέει ο Μίμης, πολύ ωραία που τον το, το, το παίζει ο Γιώργο Φρεντζήλα στο ρόλο αυτό. Το λέει σε ένα μικρό μονόλογο. Αναζητά. Άγνωστη περιοχή, το λέει πάρα πολύ ωραία. Μια περιοχή που θα μπεις ψηλαφυτά, που δεν την ξέρεις από πριν, αλλά όμως που κάτι μέσα σου σου λέει ότι πρέπει να τη γνωρίσεις και ότι πρέπει να τη συνηθίσει, Να εξοικειωθεί με αυτήν την δυνατότητα να μπαίνει στο άγνωστο. Ο Μίμης και η κυρία Κούλα δεν θα μείνουν για πολύ μαζί. Γιατί ο έρωτας δεν είναι αρκετός για να μείνουν δύο άνθρωποι μαζί. Γιατί έχουμε εκτός από την, την, ανάγκη της ψυχής μας υπάρχει και ο κατακόσμων ρόλος στον οποίο, για τον οποίο έχουμε τρασαριστεί από μικρά παιδιά, υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν καριέρες, υπάρχουν ανασφάλειες πάρα πολλές που κουβαλάμε και γίνεται μια μάχη ανάμεσα στην ανάγκη να ζει και στην ανάγκη να επιζει, να επιβιώνει απλώς. Θα τα παρατάγατε όλα για ένα μεγάλο έρωτα. Κάτι που δεν έκανε η κυρία Κούλα. Άμα μου τύχε ένα μεγάλο έρωτα, μπορεί και να τα παράταγα. Γιατί δεν σου τυχαίνει και συχνά. Πότε αξίζει τον κόπο. Η κυρία Κούλα λέει λοιπόν στο μήνυμα ότι υπάρχει μια στιγμή στη ζωή μα που εμεί διαλέγουμε. Αλλιώ οι περιστάσει αποφασίζουν για μα και το μέλλον μα. Εσεί σε ποια κατηγορία ανήκετε. Εγώ επειδή είμαι ζυγό, συνέχεια βρίσκομαι στη ε, διαδικασία του να αποφασίζω. Δεν μου είναι καθόλου εύκολο να αποφασίζω. Οπότε δεν κάνω κανένα βήμα αν δεν πάρω μία απόφαση. Είναι στο χαρακτήρα μου αυτό και συνέχεια βρίσκομαι σε σταυροδρόμια. Έχω μάθει λιγάκι με τα χρόνια όλη αυτή τη διαδικασία και ομολογώ ότι αποφασίζω λίγο πιο σύντομα από ό,τι παλιά. Μια γυναίκα με δηλωμένη οικολογική συνείδηση, πώς πορεύεται σε μια τόσο δύσκολη πόλη. Από παλιά είχα ξεκινήσει έτσι τα πρώτα δειλά βήματα με το ποδήλατο. Δεκαετία του 80' τον δούλευα πάλι καλή ώρα στο θέατρο τέχνη. Αλλά ήταν πολύ νωρί ακόμα. Ήταν σχεδόν έτσι, ουτοπικό. Έχω πάρει κουράγιο από του πολλού ποδηλάτε που υπάρχουν πια στην πόλη και που έχει γίνει μια συνείδηση διαφορετική πια στου ανθρώπου που έχουν τη φυσική κατάσταση να μπορούν να κυκλοφορούν με ποδήλατο. Και έτσι πήρα και εγώ την απόφαση και πήρα ένα ποδήλατο με το οποίο κυκλοφορώ στην πόλη. Αισθάνομαι ελευθερία, δεν αισθάνομαι αυτόν το, τον αποκλεισμό που σε τρελαίνει να είσαι ε, καθυλωμένος μέσα στι λαμαρίνε και να ανελεύθερο τελείω. Αισθάνομαι ότι προσφέρω στου άλλου λίγο χώρο περισσότερο και λίγο πιο καθαρό αέρα. Και ελπίζω και οι άλλοι να το αντιλαμβάνονται αυτό και να έχουν υπομονή με, το, με τους ποδηλάτες. Μου, μου φτιάχνει το κέφι, μου έρχομαι στη δουλειά με, με διάθεση και όχι εκνευρισμένη και αγχωμένη. Είναι μια πραγματικά ένα μεγάλο δώρο το ποδήλατο. Έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από τότε που ήσασταν ξανά εδώ στο Θέατρο Τέχνης. Πώς είναι να επιστρέφετε στον τόπο του εγκλήματος εντός εισαγωγικών. <laughs> ε, αισθάνομαι μια πάρα πολύ γλυκιά αίσθηση, γιατί το θέατρο τέχνης το αγάπησα πάρα πολύ. Δεν είμαι από τα παιδιά από τη σχολή του θέατρου τέχνης, είμαι από το εθνικό, αλλά ήμουν 9 χρόνια δίπλα στον Καρολοκούν, στον Γιώργο Λαζάνη, στον Μίμ, τον Κουγιουντζή, στον Αρμένη. Έζησα πολύτιμα χρόνια που με διαμορφώσανε σαν καλλιτεχνική προσωπικότητα και σαν ηθοποιό. Είναι πολύ όμορφη η αίσθηση και πιστεύω ότι είναι μια εποχή που θέατρα όπω το Θέατρο Τέχνηση, το Θέατρο του Νέου Κόσμου ή θέατρα που κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να στηρίξουν το νέο ρεπερτόριο, να αναδείξουν νέου δημιουργού, να κρατήσουν ένα, ένα σοβαρό καλλιτεχνικό έργο με το ρίσκο το οποίο πάντα έχει μια τέτοια επιλογή να στηριχτούν όχι μόνο από την πολιτεία πια, αλλά από το κοινό, για να μπορέσει το κοινό να έχει τέτοιε αιστείε πολιτισμού στην πόλη του. Οι εποχέ είναι δύσκολε. Και βεβαίως το, το εμπόριο, τι είναι, η ελεύθερη αγορά, η περίφημη, τίνει να κατακλείσει και να βραχικυκλώσει τα πάντα, να φημώσει τις φωνές και να εμποδίσει το οποιοδήποτε ρίσκο που χωρίς αυτό δεν νοείται τέχνη, δεν νοείται καλλιτέχνης ε, 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 στη δουλειά του απάνω. Γενικότερα μας έχετε συνηθίσει σε άλλους ρόλους. Τι είναι αυτό που σας έπεισε να δεχτείτε αυτόν τον ρόλο και τι προσθέτει στη δικιά σας διαδρομή. Το ευρύτερο κοινό με έχει γνωρίσει σε άλλους ρόλους. Εδώ στο Θέατρο Τέχνης, όταν ήμουν να δούλευα και στο υπόγειο με τον Κουν, έχω παίξει τέτοιους ρόλους. Και πιο κομικούς από αυτόν ακόμα, αλλά και παρόμοιου. Στην κασέτα της Αναγνωστάκη, στο Σνίτσλερ το Γαϊτανάκι, που ήταν ένα ερωτικό Γαϊτανάκι. Ε, Απλώ ο πολύ ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Επίση, όλοι έχουμε τέτοιε πτυχέ και ανάλογα με, το, με την πρόκληση που έχει από το αντικείμενο του ρόλου, δηλαδή από, το, από τον ίδιο το ρόλο, βγάζει κομμάτια του εαυτού σου τα οποία δεν σου δίνουν τη δυνατότητα στην τραγωδία, φέρει να τα βγάλει.